Hello, my friend. Stay a while and listen. Γεια χαρά, φίλες και φίλοι. Χαίρετε. Το σημερινό βίντεο, κυριακάτικο, καταρχήν είναι το πρώτο... Το πρώτο του χρόνου. Το πρώτο vlog, μάλλον, γιατί έχουμε βγάλει κι άλλο ένα έτσι που ήταν τα best of μας. Τα best of, ναι. Το πρώτο vlog. Τα blooper. Αυτό είναι το πρώτο vlog κυριακάτικο του 2018 και όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, είναι αφιερωμένο αυτό το βίντεο στη σειρά Diablo, την οποία πολλοί έχουν ζηλέψει, πολλοί έχουν επηρεαστεί, πολλοί έχουν αγαπήσει. Mm-hmm. Έτσι, είναι μια μικρή σειρά με πολύ βαριά φανέλα. Α, μπράβο. Ακριβώς. Το είπες έτσι όπως έπρεπε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να πεις κάποια πραγματάκια που τα είσαι έτσι για αρχή. Ξεκινήσουμε λίγο με το lore του παιχνιδιού. Έτσι. Ναι. Είναι ένας φανταστικός κόσμος. Ο πόλεμος μεταξύ κόλασης και παράδεισου κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα μεταφέρθηκε στη γη. Μεταφέρθηκε στη γη και θα εξηγήσουμε το πώς μεταφέρθηκε στη γη, έτσι. Ήταν ένας τύπος, ένας αρχάγγελος, πάνω εκεί στα ουράνια να πούμε, ο οποίος λεγόταν Ινάριος. Και είχε κουραστεί πλέον, φίλε, με τον πόλεμο αυτό, κόλασης παραδείσου. Δεν μπορούσε άλλο, ήθελε να ζήσει ειρηνικά. Και κάποια στιγμή την βιδώνει και λέει, μάγκες, εγώ, άντε γεια, την κοπανάω, φεύγω. Θέλω να πάω να ζήσω κάπου ειρηνικά, ρε παιδί μου, να πάω να βρω ένα μέρος στο οποίο να μην έχει γίνει πόλεμος, να ζουν ο κόσμος να ζει ειρηνικά και να πάω να μείνω και εγώ να κατασταθώ εκεί. Και λογικά διάλεξε τη γη. Και διάλεξε τη γη, αυτή τη γη που υπάρχει εκεί πέρα, τέλος πάντων, παιδί μου, τον φανταστικό κόσμο που έχει. Με την παράλληλη γη. Ναι, την παράλληλη γη, ναι. Μια παράλληλη πραγματικότητα, στο πούμε. Την κοπανάει, τον ακολουθούν και κάποιοι άγγελοι εκεί μαζί του που θέλανε και αυτοί να ζήσουν ειρηνικά και να μην υπάρχει πλέον ο πόλεμος με την κόλαση. Και στον δρόμο βρίσκει και κάποιους άλλους, αλλά από το αντίθετο στρατόπεδο, τους δαίμονες, οι οποίοι είχαν το ίδιο σκεπτικό με αυτόν. Και ήταν αρχηγός τους η Λίλιθ. Δαίμονες, έτσι. Όλοι μαζί. Αφού αποφασίσανε, ξέρω εγώ, και τα βρήκαν όλοι αυτοί μαζί, βρήκαν ένα μέρος, εγκατασταθήκαν εκεί, το έφτιαξε ο αρχάγγελος αυτός ο Ινάριος και το ονόμασε Sanctuary. Το μέρος αυτό στη γη εκεί που το βρήκε. Τέλος πάντων, το διαμόρφωσε όπως αυτό. Το διαμόρφωσε όπως γούστερα αυτό. Ερωτεύτηκε τη Λίλη, ήταν ο καιρό παλικάρι, ωραία και η Λίλη. Ερωτεύτηκαν και οι δύο, ερωτεύτηκαν και άλλοι άγγελοι με δαίμονες. Πώς τα λες έτσι, ναι. Και. Άρα κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Κάνανε παιδιά και τα παιδιά του που γεννήθηκαν είχαν και τα δύο αίματα. Και αγγελικό και δαιμονικό. Mm-hmm. Και ονομαστήκαν Νέφαλεμ. Οι οποίοι ήταν πολύ ισχυροί. Νεφελίμ, ναι. Νεφελίμ. Αυτά που λέει ο Γιακόπουλος. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ, είχαν τρομερές δυνάμεις, μεγαλύτερες δυνάμεις, γιατί είχαν πάρει και από τα δύο φύλλα. Και ο Ινάριος, σε κάποια φάση από αυτά, έτσι, και ξέρω, έβλεπε ότι έχουν τόσο πολύ δύναμη, σου λέει, αυτοί θα καταστρέψουν τον κόσμο, έτσι κάνουμε κάποια εξέγερση. Οπότε τι θα κάνω, θα αρχίσω και θα τους φάξω όλους. Όμως μετά τον λογικέψανε εκεί πέρα κάτι δαίμονες και κάτι άγγελοι, ξέρω εγώ, του λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν πρόκειται να κάνουν κάτι. Και αποφασίζει να μην σκοτώσει κανέναν. Μετά όμως, παράλληλα, η Λίλη βάζει στο μυαλό της ότι θέλει να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Οπότε, τι σκέφτεται? Σκέφτεται να φτιάξει μια στρατιά από Νεφελίμ, ναι, και να κατακτήσει τον κόσμο. Το μαθαίνει αυτό ο Ινάριος για την προδοσία και όλα αυτά και την αξιορίζει τη Λίλη. Δεν την αφήνει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και τρελαίνεται και πιστεύει ότι για τον λόγο αυτό της αλλάξε τα μυαλά και τον πρόδωσα ότι ήταν η Νεφελίμ. Και έτσι ξεκινάει και αρχίζει και θερίζει τους Νεφελίμ. Αχα, και σκοτώνει μέχρι να αφήσει λίγους έτσι ώστε να μην υπάρξει πλέον κάποια εξέγερση. Να μην είναι μια μειονότητα. Να αφήσει μια μειονότητα, ναι. Μετά από όλα αυτά όμως η Λίλη ξαναγυρνάει, θέλει να ξαναφτιάξει και να συνεχίσει αυτό που έκανε, ρε παιδί μου. Στο οποίο υπάρχει ένας αγρότης και τη σταματάει και τις στρατιές του Ινάριους και τις στρατιές της Λίλη. Και πάνω κάτω όλα αυτά τα αρχίζουν και τελειώνουν. Όμως, ο Diablo πήρε γραμμή τι γίνεται εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και αρχίζει να κάνει τα δικά του έτσι ώστε να καταφέρει να βγει στην επιφάνεια ξανά και να αρχίσει να κατακτήσει τον κόσμο. Και ο Tyrael βέβαια πήρε γραμμή τι γίνεται. Και για να προλάβει λοιπόν τον Diablo, τι κάνει? Φυλακίζει τις ψυχές και των τριών Prime Evils, έτσι λέγονται και καλά, είναι ο Diablo και τα άλλα δύο του αδέρφια. Τους φυλακίζει τις ψυχές και έχει φτιάξει ένα τάγμα από τρεις μάγους ισχυρούς, ας το πούμε, ξέρω εγώ, ο οποίος ένας από αυτούς είναι ο Deckard Cain, ένας άλλος λέγεται Jared Cain, νομίζω, και είναι και ο Tal Rasa.
Mm-hmm. Αποφασίζει με αυτούς λοιπόν να φυλακίσουν τις ψυχές αυτών των τριών δαιμόνων, τον Brian Evil λοιπόν, για να μην γίνει κάτι. Και ερχόμαστε λοιπόν, αφού αυτό είναι όλο το συνοπτικό, και από εκεί και μετά ξεκινάει τον Diablo το 1, το οποίο Μάκη είπε ότι κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε το 1996. Ωραία. Αμέσως μετά ήρθε το, δηλαδή την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το expansion του το 1997 από τη Sierra. Ναι, το κυκλοφόρησε μόνο η Sierra, δεν είχε ασχοληθεί καθόλου. Το έδωσε το Κολαβία, ρε παιδί μου, στην ουσία. Ναι, το Hellfire. Πλάς έβαλε ένα χαρακτήρα μέσα, νομίζω, το Monk. Υπήρχε ο Monk. Υπήρχαν και άλλοι δύο χαρακτήρες, ένας Barbarian και ένας Bard. Ναι. Οι οποίοι δεν μπήκανε εν τέλει στο project, ακυρωθήκανε. Τους οποίους τώρα μπορούν, λέει, να τους βρουν με ένα αρχείο. Μπορείς να το κατεβάσεις από το ίντερνετ ένα αρχείο και να παίξεις με το πώς περίπου ήταν το μοντέλο. Γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το skin του χαρακτήρα. Έτσι, ναι. Τα skins είναι όπως είναι ο Warrior για τον Barbarian και ο Βάρδος που ήταν ένα βάλουν είναι όπως είναι η Rogue. Έτσι είναι τα skins του. Αλλά έχουν κάποια δικά του skins. Δηλαδή πειρατικά τα κατεβάζεις έτσι. Πειρατικά. Ναι. Κάποιος βρήκε. Δεν είναι επίσημα αυτό, θέλω να σου πω. Όχι, δεν είναι επίσημα. Επίσημος ήταν μόνο Monk που έβαλε η Sierra. Στο τέτοιο. Και να πούμε ότι και η Blizzard δεν το δέχεται σαν δικό της παιχνίδι, ναι, το Hellfire. Ναι. Στο Hellfire, εκτός και από το Monk, βάλανε και δύο dungeons. Εξτρά, επιπλέον. Εξτρά, ναι, με ένα boss επιπλέον. Αυτά δεν είχαν βάλει κάτι. Το Diablo το 1, εντάξει, κλασικό. Dungeon crawling, ρε παιδί μου. Πολύ dungeon όμως. Action RPG hack and slash. Νομίζω πως ήταν και από τα πιο δύσκολα Diablo. Δηλαδή, εγώ το έπαιξα. Αμέσως μετά τον Diablo 2, θυμάσαι ότι τον Diablo 2 εγώ το έπαιξα 2009-2008, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Πες 2008, εγώ το έπαιξα αμέσως την επόμενη χρονιά, το 2009. Δηλαδή τα έπαιξα σχετικά αργά, πολύ αργά. Ναι, ναι. Να πω ότι σε εκείνη τη φάση που το έπαιξα, ναι, μεν είχε τα ίδια γραφικά. Σχεδόν. Ναι, ναι. Ήταν λίγο κατώτερα του Diablo 2. Όχι λίγο, αρκετά κατώτερα. Και πιο αργό στο gameplay. Ναι, και πιο αργό στο gameplay. Δεν μπορούσα να βρω άκρη στα στατιστικά. Με κούρασε λίγο που ήταν όλο dungeons. Ναι, είναι μόνο dungeons. Δηλαδή είναι καθαρά 16 dungeons, αν θυμάμαι καλά. Τα οποία ξεκινά από το μοναστήρι μέχρι να φτάσει στην κόλαση. Κάνε να πολεμήσει τον Diablo. Ναι, από πάνω ψηλά κτλ. Με κούρασε λίγο. Δεν είχε ποικιλία. Έβλεπα όλο το ίδιο πράγμα. Σκοτάδι, ναι. Ήταν όμως υποχθόνιο, ήταν σκοτεινό, ήταν βαρύ. Βαρύ παιχνίδι. Πολύ βαρύ παιχνίδι. Δεν είχε και τόσο μεγάλη ποικιλία στους εχθρούς. Εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν τα ίδια πράγματα αργότερα με διαφορετικό χρώμα που καταλάβαινε στο διαφορετικό χρώμα ότι ήταν πολύ πιο δυνατά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο που θυμάμαι ήταν ότι πραγματικά από προσωπική εμπειρία δεν μπορούσα εύκολα να βγάλω άκρη με τα στατιστικά. Ενώ είχα παίξει Diablo 2, είχα βγάλει μια άκρη πάνω κάτω. Πώς πρέπει να φτιάξεις ένα χαρακτήρα, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν και η πρώτη φάση που ασχολιόμουν με RPG, δεν είχα ξανασχοληθεί. Το πρώτο μου δηλαδή RPG που έπαιξα καλά και έπρεπε να βάλω στατιστικά ήταν το Diablo 2. Ναι. Υπάρχει και ιστορία την οποία την έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο. Για όσους δεν ξέρουν, απλά είχα κάνει μιλή τον Necromancer. Και ήρθε αυτός, έφρυξε λιγάκι και το στρώσαμε λιγάκι το θέμα. Τα αλλάξαμε, κάναμε ένα retalent, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί κατάλαβα πώς παίζεται και πώς φτιάχνεις ένα χαρακτήρα στο RPG. Αλλά στο ένα που ήξερα, δεν μπορούσα να βγάλω. Όχι, ήταν διαφορετικά. Ήταν πολύ διαφορετικά και δεν είχε τόσα πολλά drops όσο είχε το 2. Δηλαδή, άργησα να βρω πράγματα να στήσω το χαρακτήρα. Να πω ότι δεν το τερμάτισα το 1. Το άφησα δηλαδή κάπου λίγο πριν το τέλος, γιατί κάτι συνέβη, βασικά το διάκοψα, δεν έπαιξα το παιχνίδι και κάπου εκεί βαρέθηκα να το συνεχίσω. Ίσως κουράστηκες από το πολύ dungeon. Αυτό έπαθα. Ή κουράστηκες κιόλας και ότι πήγες κατευθείαν από Diablo 2 στο 1 και μπορεί να σε κούρασε. Γιατί και το Diablo 2 είχε πάλι dungeons πολλά. Είχε dungeons, αλλά ήταν ποικιλία κόρε. Ναι, δηλαδή ήταν είχε στην έρημο, άλλαζες περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Στο άλλο δεν άλλαζες περιβάλλον. Κατευθείαν. Πηγές και κατακόμβες, τίποτα άλλο. Και να πούμε επίσης ότι. Α, πες και εσύ τη δικιά σου εμπειρία με τον Diablo 2. Εγώ με τον Diablo 1 και εγώ το έπαιξα μετά τον Diablo το 2, αλλά πάνω κάτω στην εποχή του. Ήμουνα πιο μικρός. Βασικά δεν είχα παίξει ακόμα τον Diablo το 2. Το έβλεπα που το παίζανε κάτι άλλα παιδιά, γιατί εγώ δεν είχα PC τότε, έτσι. Και μου έδωσε ένα φιλαράκι τον Diablo το 2, τον Diablo το 1 στο PlayStation, το πρώτο. Α, στο PlayStation 1, ναι, το θυμάμαι, ήμουν σπίτι σου τότε, δεν είχα δώσει καθόλου σημασία. Το θυμάμαι ότι ήταν δύσκολο. Το οποίο να αναφέρουμε κιόλας ότι είχε βγει το 98. Το 1998, ναι, από την Electronic Arts, από την EA. Λογικά, έτσι. Το development το έκανε η Climax Studios. Η Climax Studios. Και να πω επίσης ότι η Climax είχε δουλέψει να
για να βγει και το Diablo το 1 και στο Sega Saturn, έγινε η δουλειά, απλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Για κάποιο λόγο. Όχι για κάποιο λόγο, για πολλούς λόγους δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Ακυρώθηκε. Γιατί ακυρώθηκε, ρε φίλε, γιατί και το Saturn γρήγορα πέθανε. Πέθανε πιο γρήγορα από ότι έπρεπε να πεθάνει. Ναι, ναι. Πολλά παιχνίδια. Κάποια διοικητικά προβλήματα στη Sega. Πολλά παιχνίδια είχαν ακυρωθεί στο Saturn. Γιατί πέθανε γρήγορα. Υπήρχαν και προβλήματα με την εταιρεία, είχαν μπερδευτεί, είχαν βγάλει το 32X. Ταυτόχρονα με το Saturn, ο κόσμος είχε μπερδευτεί, δεν ήξερα αν πρέπει να πάρει τώρα, σου λέει να πάρω το 32X να βαθμίσω το Sega Mega Drive μου ή να πάρω το Sega Saturn. Γιατί τα διαφημίζουν και τα δύο, τι διαφορά υπάρχει, 32 bit το ένα, 32 bit και το άλλο, καταλαβαίνεις. Και υπήρχε μια ταραχή, μέχρι που βγήκε το Dreamcast, πήγε καλά στην αρχή, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, αλλού πάει που μετά. Να πω και εγώ λοιπόν την εμπειρία μου στο Diablo 1 και εγώ κατευθείαν πήγαινα. Κατέβαινα κατακόμβες, δεν έβρισα τότε και εγώ άκρη λίγο με τα στατιστικά τι να γίνει. Οπότε πήγαινα χήμα. Mm-hmm. Είχα φτάσει σε, νομίζω μέχρι το Λέωρ και είχα φτάσει. Είχα βγάλει στην αρχή σίγουρα τον Μπούτσερ, δεν θυμάμαι αν έφτασα στο Λέωρ. Τον πολέμησα σίγουρα, δεν ξέρω αν τον έβγαλα. Νομίζω το Λέωρ ήταν η δεύτερη τρίτη δεύτερο μπός. Ο τρίτο ήταν μετά άλλο. Στο οποίο δεν είχα τότε και memory για να σώσω, οπότε. Το κλείσα, το παράτησα, δεν είχα την όρεξη ξανά να ξανασχοληθώ. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Και μετά πήγα κανονικά στο 2. Ναι, το οποίο. Ας πάμε κατευθείαν στο Diablo 2 τώρα. Ας αφήσουμε όλα το Diablo 1 στην άκρη. Να πούμε κιόλας ότι το Diablo 2 είναι ακριβώς συνέχεια του 1. Δηλαδή, όπως τερματίζει το 1. Τώρα να πούμε spoilers, είναι και ήδη και παλιά παιχνίδια. Είναι παλιά παιχνίδια, δηλαδή νομίζω όποιος έχει ψαχτεί και θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι θα το έχει δει. Παίξει. Απλά εμείς είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε αυτό το βίντεο, να αφιερώσουμε αυτό το βίντεο στο Diablo, σε μια σειρά που γουστάρουμε πολύ. Βασικά γουστάρουμε πάρα πολύ το 2. Ναι, γιατί με το 2 αγάπησα. Ναι. Κατά ψέματα, έτσι. Και να είμαστε για τις λεπτομέρειες που λέμε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Οπότε δηλαδή συνεχίζει καθαρά. Δηλαδή έχεις. Ο Diablo τι ήθελε να κάνει στο 1, να κάνει manipulate και πλήσει εγκεφάλους όλους εκεί πέρα της περιοχής, έτσι ώστε να τον ξυπνήσουν, να πεθάνει και με τον θάνατό του δηλαδή η ψυχή να μπει στον χαρακτήρα σου που παίζεις εσύ και να ξαναγίνει ο Diablo. Ωραία. Δηλαδή. Και ελευθερώνει μετά και τους, τους άλλους αδερφούς του. Και ξεκινάει τον Diablo 2. Και ξεκινάει το Diablo 2, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, να τα λέμε και αυτά τα καλλιτεχνικά. Το 2000. Το 2000, ναι. Ναι. Τι είπα, το 2002. 2002. Εντάξει, με συγχωρείς. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2000, το expansion του κυκλοφόρησε αμέσως τον επόμενο χρόνο. Το Lord of Destruction. Συν ότι έδινε και δύο χαρακτήρες και εκεί πέρα. Σε ναι, αυτό το... Γενικά το Diablo 2 είχε παραπάνω χαρακτήρες από είχε το παραπάνω Diablo 1. Ναι. Δηλαδή είχε Αμαζόνα. Είχε νεκρομάνσερ, φοβερός. Αγαπημένος χαρακτήρας όλων των νεκρομάνσερ. Όλων, ναι. Και ο Μπαρμπάριο. Και ο Μπαρμπάριο. Ο Μπαρμπάριο ήταν να τον πάρεις, να κάνεις το εύκολο παίξιμό σου. Ναι, ναι. Γιατί ήταν πολύ άνετος αυτός. Είχε και ένα που γύρναγε γύρω-γύρω. Σβούρας, ναι, ναι. Είπαμε, είχε Αμαζόνα, Μπαρμπάριο, νεκρομάνσερ, Πάλαντιν. Και ποιον άλλο να είχε, ξεχνάω κάποιον. Και Sorcerers. Και Sorcerers. Ναι, ενώ το Diablo το 1 είχε Warrior, Rogue και Sorcerers. Και ήρθε μετά το Lord of Destruction, το οποίο πρόσθεσε Druidi και Assassin. Ο οποίος ήταν σε χαρατερέστα σε ένα πράγμα. Έπαιρνε τα διπλά αυτά, τα συνέχεια διπλά. Σαν του Wolverine, νύχια ξέρω. Δεν τον είχα χρησιμοποιήσει αυτός. Καλώς εγώ με αυτούς τους έπαιξα. Είχα παίξει Assassin, είχα παίξει και Druid, αλλά ο κύριος μου ήταν ο Necromancer. Και Barbarian. Αλλά δεν θα έβγαζα άκρη. Είναι δύσκολο το Diablo 2. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, μου φαίνεται δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Και γενικά και το Diablo 1 και το Diablo 2, σαν παιχνίδια ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο. Βαριά και δύσκολα. Είχαν και μια αίσθηση λίγο έτσι black humor, αλλά ήταν βαριά και δύσκολα παιχνίδια. Κοίτα, το Diablo 2 για μένα ήταν. Πώς να σου πω, ρε φίλε, έτσι όπως το έπαιξα τότε και μιλάμε, το έπαιξα. Δηλαδή βγήκε το 2000 και το έπαιξε, σου ξαναλέω, το 2009. Ναι. Όαση. Για μένα, ναι. Δηλαδή αυτό που έβλεπα, η ατμόσφαιρα που μου βγάζε, το feeling που μου έβγαζε αυτό το παιχνίδι, φίλε, δεν έχω ξανανιώσει έτσι, δηλαδή τόσο ωραία. Δηλαδή, ένα συνέστημα ανεπανάληπτο. Μπορεί να μην ήξερα να φτιάξω χαρακτήρα, αλλά θυμάσαι ότι... Ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Μα σε όλους το βγάλε αυτό το συνέστημα, πιστεύω, αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα ολοκληρωμένο και ένα πολύ. Όριμο Diablo, δηλαδή όριμο παιχνίδι μάλλον, όχι όριμο Diablo, ένα όριμο παιχνίδι. Δηλαδή είχες διαφορετικές περιοχές, 5 διαφορετικές αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή, 5 μαζί με το expansion. Ναι, με το expansion, ναι. Γιατί εγώ τα πήρα όλα μαζί. Ναι, καλά έκανες. Συν αυτή η περίεργη μουσική όταν είχες τα dungeon και τα λοιπά,
Επίσης είχα δει πρώτη φορά αυτό που βλέπουμε όλοι τώρα στα Dark Souls, ας πούμε, από εκεί ξεκίνησε, έτσι, που, καλά, από το 1, λογικά, από το Diablo 1, ναι, ναι, ναι. Που χάνεις και μπορείς να ξαναπάς να μαζέψεις το χαρακτήρα σου, ναι, και να πάρεις το loot σου. Αλλιώς το loot σου, εντάξει, δεν το έχανες, έχανες τα λεφτά τότε που έχεις μαζέψει. Στα Souls και στα Νία και σε αυτά που βγαίνουν τώρα το χάνεις τη δεύτερη φορά. Ναι, ναι, ναι. Αν ξαναχάσεις τη δεύτερη φορά το χάνεις. Εκεί έχανες ξανά άλλον έναν εαυτό και πήγαινες και τους μαζεύεις. Ναι, έχανες τον εαυτό σου και δεν είχες και τα πανοπλίες. Όχι, τίποτα, γυμνός. Είχε πέσει οι πανοπλίες και όλα αυτά και τα λεφτά σου είχαν πέσει εκεί. Και ειδικά άμα ήταν τίποτα elite τριγύρω σου. Και είχε πέσει και είχε ολόκληρη μάζα εκεί πέρα μαζεμένα, όλα μαζί. Δεν γινόταν. Έπρεπε να κάνεις logout και έρχονταν το πτώμα σου κατευθείαν δίπλα και τις ξαναβάζεις στην περιοχή και έπρεπε να ξανανοίξεις πάλι την περιοχή, το χάρτη εκεί που είχε φτάσει. Ναι, ξέρω. Και ήταν πακέτο πάλι. Δεν έπρεπε να κάνεις το ίδιο πράγμα. Ήταν, ναι. Γι' αυτό δηλαδή, αν είναι το Dark Souls δύσκολο τώρα, και εκεί ζορίστηκα εγώ δηλαδή. Όπως ζορίστηκα με τα Souls ή με τα Neo και με τα λοιπά, και εκεί είχα ζοριστεί αρκετά. Μου φαίνεται δύσκολο. Ναι. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω. Και να πω ότι κιόλας για εκείνη τη χρονιά, να δώσω και ένα παιχνιδάκι για όσους δεν το έχουν παίξει. Ναι. Επειδή η Sierra είχε φτιάξει τότε το Hellfire, είχε φτιάξει αυτά τα δύο dungeon και τον boss όπως είπαμε πριν, γλυκάθηκε και έφτιαξε εκείνη την εποχή, 2000-2001, πάνω κάτω εκεί ήταν, το Throne of Darkness. Ένα παιχνίδι ολόιδιο με τον Diablo 2, μόνο που είναι στην αρχαία Κίνα. Ναι. Και παίζεις με clans, σαμουράι, νίντζα και τέτοια πράγματα. Ιαπωνικού περιεχομένου γενικά. Όλα αυτά. Ναι, όλα. Throne of Darkness, όποιος δεν το έχει παίξει. Κουλτούρα. Ναι. Ιαπωνικής κουλτούρας και τα λοιπά. Μου έχει ξαναπεί για αυτό το παιχνίδι ο Στάμος. Είναι πολύ καλό. Η αλήθεια είναι. Υπάρχει όμως και ένα ρε φίλε τώρα που είπες αυτό. Καλά, εσύ το είπες λόγω της κλίμαξης τώρα που ναι, δεν δουλέψει. Επειδή ήταν. Όχι κλίμαξη, η Sierra. Η Sierra, συγγνώμη. Λόγω της Sierra. Υπάρχει και ένα ρε φίλε που είναι στην αρχαία Ελλάδα. Το. Ναι. Το, πώς το λένε να δεις. Titan Quest. Titan Quest, ναι. Titan Quest. Πολύ καλό και αυτό. Το Titan πολύ Quest, το οποίο στην αρχαία Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Το έχεις παίξει και αυτό. Το έχω παίξει. Εγώ το έχω στην κατοχή μου αυτό και δεν το έχω βάλει ποτέ. Δεν άμα δεις εκείνη το κουτάκι. Ναι, το έχω δει. Και τώρα που σκεφτόμασταν το όνομα, προσπαθούσα να δω το κουτάκι μαζί με τα DLC του. Έχεις όλο και το expansion που είχε μέσα. Νομίζω το έχεις full ολοκληρωμένο. Ναι, είναι δύο διπλά τέτοια και καλά. Είναι ένα παιχνίδι που σε ξεκινάει και αυτό από την αρχαία Ελλάδα. Ξεκινάς, κατεβαίνεις σιγά σιγά, δηλαδή πας σε Αίγυπτο και πας και προς Κίνα. Είναι ωραίο παιχνίδι. Και γίνεται χαμός εκεί πέρα από ό,τι έχω δει από πίσω, δηλαδή δεν το έχω παίξει το παιχνίδι. Κάποια βιντεάκια έχω δει. Είχα κολλήσει και μια. Μινόταυρους. Είχα κολλήσει και μια φίλη μου τότε που δεν τη άρεσε τον Diablo και αυτά. Και μόλις το παίξει το Titan Quest είχε ξετρελαθεί. Ήταν ωραίο. Δεν μιλάνε ελληνικά σε αυτό έτσι, δεν έχει τέτοια. Ο, αγγλικά, είναι καθαρά. Αγγλικά, ναι. Απλά έχει αρχαία σε Ελλάδα, ας πούμε, μυθολογία τέτοια, μυθολογικά πλάσματα. Ναι, πολεμά, δηλαδή φτάνεις και σε κάποια φάση πολεμάς και τον Μινόταυρο. Μινόταυρο, κατεβαίνεις στην Κρήτη. Μινόταυρο. Με έχει κόλλησε ο Μίτσος με τα σαρδάμια. Ωραία, αυτά και για το Diablo το 2. Ξεφύγαμε και λίγο πάλι με τα γύρω-γύρω. Δεν πειράζει, δώσαμε κάποια. Τι ψάκια ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην τα ξέρουν ορισμένοι αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν τα έχει παίξει αυτά τα δύο παιχνιδάκια είναι πολύ, πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Είναι στο μοτίβο των Diablo, από ό,τι λες και εσύ, όχι αρκετά, πολύ καλά. Ψήνομαι πάντως κάποια στιγμή να φτιάξουμε έτσι μια λίστα με κάποια παιχνιδάκια και να τα δείξουμε σε βίντεο. Τα οποία είναι σε στυλ Diablo. Και καλά παιχνίδια. Γιατί έχει παίξει και έχω παίξει κι εγώ αρκετά έτσι. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνουμε κι αυτό. Και φεύγουμε λοιπόν. Και πάμε στο Diablo 3. Ωραία. Το Diablo 3 το οποίο ανακοινώνεται αρκετά χρόνια μετά το Diablo 2. Έγινε και ένα πανικό τότε. Είχαν όλοι τρελαθεί. Νομίζω πρέπει να ανακοινώθηκε το 8 και κυκλοφόρησε το 2012 το Diablo ολοκληρωμένο. Ξέρω και αυτά. Είχα κερδίσει τότε και beta για το Diablo το 3. Είχα ξετρελαθεί. Το δείχνα παντού. Ξέρω, εγώ ήταν σε όλους τους φίλους. Ξέρω και τα λέω. Καλά, και εγώ το περίμενα πώς θα πω. Και εγώ το περίμενα πώς και πώς, γιατί πόσα πολλά χρόνια είχε να ανακοινώθει το Diablo. Πάρα πολλά. Και ανακοινώθηκε το Diablo. Τελικά. Πες και το σκηνικό που τρέχατε με το φίλο σου να πάμε να το πάρετε με το κατάστημα. Πάει, και το βλέπατε και εσάς που βγαίνανε. Ναι, και είχαμε πάει στο κατάστημα με αυτό το φίλο, ρε φίλε. Και βλέπαμε όλους τους άλλους να έχουν παιχνίδι, το Diablo στα χέρια του. Και πηγαίναμε πάνω εμείς και. Δεν υπάρχει ο Diablo. Δεν υπήρχε κόμμα. Δεν υπήρχε. Και του βλέπαμε του όρου και ήμασταν ανοίξει. Δεν του δώσω καμία. Δεν του δώσω καμία. Δεν του να φύγω. Τέλο πάντων, εντάξει. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Με καινούργια γραφικά και όλα αυτά το είδε. Αλλά δεν με ενθουσίασε τόσο όσο με είχε ενθουσιάσει το 2. Ναι. Θα πω για το 2 γιατί έχω λιώσει πιο πολύ στο 2. Δεν θα πω για το Diablo το 1. Γιατί εντάξει. Και εγώ και εσύ. Βεβαίως. Δεν με ενθουσιάστηκαν έτσι.
Και, μας και άρεσε όμως και αυτό λιγάκι. Αισθάνθηκα ότι το ήταν λίγο επαναλαμβανόμενο. Ήταν οι περιοχές επαναλαμβανόμενες, σίγουρα, αλλά βάσει του story και το που βρεθήκανε οι δαίμονες όταν ελευθερωθήκανε, ναι. έτσι έπρεπε να ξαναγίνει, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως διαφορετικό και το storyline μέσα, έχουν αλλάξει χαρακτήρες, κάποιοι χαρακτήρες πεθαίνουν, είναι αλλιώς, κατάλαβες. Και διαδραματίζεται μετά από 20 χρόνια, το Diablo 3. Συνέχεια του 2, έτσι συνεχίζει και αυτό το 2 και διαδραματίζεται μετά από 20 χρόνια. Κυκλοφόρησε όπως είπαμε το 2012. Και την επόμενη χρονιά, όχι. Ναι, την επόμενη χρονιά βγήκε στις κονσόλες. Τότε ακόμα ήταν PlayStation 3 εποχή. Ναι, Xbox, ναι. Την επόμενη χρονιά βρήκε στις κονσόλες PlayStation 3 360. Και νομίζω μετά το 2014 βγήκε, έσκασε στην καινούργια γενιά. Ναι. Και να σου πω κάτι, επειδή δεν είμαι και σίγουρος, έτσι. Ναι. Βγήκε το 2014 στην τωρινή γενιά. Ναι, στην τωρινή γενιά. Και δεν ξέρω και κάποιους μήνες. Αργότερα νομίζω, ή αν βγήκανε μαζί, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το θυμάμαι. Και εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Βγήκε το DLC του, δεν βγήκε το Reaper of Souls. Το Reaper of Souls τότε βγήκε το 14. Άρα νομίζω πρέπει να έχει κυκλοφορήσει σαν απλό κάπου στο 14 και μετά από μήνες δώσανε ξανά και το Reaper of Souls, αφού κυκλοφορούσε όπως ή άλλως και στο PC το 2014. Να πούμε κιόλας ότι με το Reaper of Souls δώσανε και ένα καινούριο χαρακτήρα, όπως είχαν δώσει και στο Lord of Destruction, στο Diablo 2, τον Druid και την Assassin που είπαμε. Τώρα εδώ δώσανε το Crusader, μόνο ένα αυτή τη φορά. Καινούργιο story. Συνεχίζει δηλαδή από εκεί που τελείωσε και το Diablo το 3. Ναι. Αυτή τη φορά δεν πολεμάς δαίμονα, πολεμάς έναν άγγελο ο οποίος θέλει να κάνει τα δικά του. Ο Malfheim είναι αυτός. Να ρωτήσω κάτι και το Necromancer πότε το δώσανε σαν χαρακτήρα? Το Necromancer μεταξύ... το δώσανε τη... Ας πούμε, εντάξει, τώρα είναι και καινούργια 2018, το δώσανε 2017, κάτι μήνες πριν. Δηλαδή πίσω τώρα δεν θυμάμαι. Δηλαδή τώρα είναι πρόσφατο, πολύ πρόσφατο. Είναι πολύ πρόσφατο, ναι. 2010, προς τα τέλη του 2017, ας πούμε, κάποιους μήνες. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να το δώσανε και Οκτώβριο. Δεν χρειάζεται να σε ακριβέστατο τώρα. Συν αυτό, ότι μπήκε και ο Necromancer μετά, θα το λέγαμε. Τον οποίο τον αγοράζεις όμως, δεν στον δίνει τσάμπα. Τον λόγω του ότι έχει πάρει το Reaper of Souls. Ναι, ναι, είναι σαν ας πούμε ένα εξτραδάκι μικρό expansion. Γιατί τον αγοράζεις, θα σου δώσει τον Necromancer σαν χαρακτήρα και το story του. Παίζεις και το story του δηλαδή. Το ίδιο story είναι. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Όχι, δεν αλλάζει κάτι, απλά έχει τα δικά του που λέει αυτός. Mm-hmm. Να μάθεις λίγο τι είναι σαν χαρακτήρα ο Νεκρόμαντς, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου και εκεί. Σου δίνει κάποια εξτραδάκια, ας πούμε, κάτι φτερά σου δίνει και σου ξεκλειδώνει, σύντοτε βγήκε, όταν βγήκε αυτός, σου ξεκλειδώνει και ένα mode online. Το οποίο είναι, πώς να σου πω, σου δίνει κάθε εβδομάδα ένα χαρακτήρα τερματισμένο με τέζα ρούχα, ναι. Και μπαίνεις εσύ σε ένα dungeon, Greater Reef λέγονται εκεί, μπαίνεις λοιπόν σε ένα dungeon και πρέπει να κάνεις, να κάνεις καλύτερο χρόνο από αυτόν που σου δίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι με το Rise of the Necromancer, λέγονταν αυτό το μικρό expansionάκι. Δεν έχει καν σχέση όμως με το παιχνίδι μέσα, δηλαδή το παιχνίδι είναι ίδιο, ναι. Δεν έχει να αλλάξει κάτι. Αυτό. Ένα Diablo το οποίο εμένα δεν με πολύ ενθουσίασε. Γιατί θεωρώ ότι ανακύκλωσε όλα τα παλιά πράγματα και τα έβαλε μέσα σε αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν είδα κάτι διαφορετικό. Ναι. Είδα ίδια boss καταρχήν. Ναι. Λεόρι, Μπούτσε, ξανά τους είδα πάλι αυτούς. Ανακύκλωσε δηλαδή το 1 και το 2 μαζί και τα έκανε ένα συνοθήλευμα στο 3. Ναι, ναι. Δεύτερον, είδα ίδιες περιοχές με το 2. Ίδιες περιοχές, ολόιδιες περιοχές. Ναι. Δεν άλλαξε τίποτα στις περιοχές και αυτό ήταν κάτι που με ξενέρωσε. Δεν ήθελα να ξαναδώ τις ίδιες περιοχές. Ας έβαζαν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Μπορούσαν να βάζανε κάτι άλλο. Θα μπορούσαν να είχαν βάλει, δεν ξέρω, αυτή την αστρική διάσταση που είχε πάει κάποτε ο Νεκρομάτσερ. Θυμάσαι που έλεγε. Ναι, περνάει ναι, από εκεί και λέει σε κάποια δόση. Ωραία περιοχή. Λέει κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθω προς τα εδώ για να τη μελετήσω. Μόνος μου. Ναι. Όταν ηρεμήσουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι, στο 2. Δεν ξέρω, ας βάζανε κάτι άλλο. Ας βρίσκανε κάποιες άλλες περιοχές. Ας βάζανε λίγο χιόνι παραπάνω. Γιατί το είδαμε αυτό στο 2 στο expansion. Ας φτιάχνανε ένα κάστρο, κάτι, δεν ξέρω, μια περιοχή προς τα εκεί. Εντάξει, υποτίθεται ότι επειδή όπως ήρθε ο κομίτης που έσκασε ο Τίραελ κάτω από τον παράδεισο, ξέρω εγώ, και ψάξαν να δούνε τι είναι αυτό και ξύπνησε και ο Diablo και όλα αυτά, θέλουν να ξυπνήσουν τον Diablo πάλι να βγει από το τέτοιο, είχαν ξυπνήσει ήδη και τα αδέρφια του, πάλι το ξανακάνανε στην ίδια περιοχή. 20 χρόνια μετά να ξαναγίνουν τα ίδια γεγονότα πάλι στην ίδια περιοχή. Ζούγκλα δεν είχε.
Όχι. Με ξενέρωσε. Που ήταν ωραία, μου, ωραία περιοχή. Σπαστική περιοχή. Σπαστική περιοχή, αλλά και πολύ ωραία. Με αυτά τα κοντά, με τα φυσοκάλαμα που βγαίνανε τότε. Α πούμε, παράδειγμα από αυτού που δημιουργήσαν το Dark Souls, α πούμε, το τι περιοχή είχαν βάλει μέσα και έκαναν κάτι παρόμοιο. Ξέρω εγώ τι να πω. Είχε βγει λίγο πιο πριν. Εντάξει. Κάτι άλλο ήταν ότι δεν σε άφηνε να περάσει τα στατιστικά. Ναι, σου έδωσε παραπάνω skills να διαλέξεις ή τα skills που θέλεις να παίξεις και να παίξεις με το συγκεκριμένο. Αυτό γίνονταν και στο δεύτερο, ρε φίλε. Γίνονταν και στο δεύτερο, ναι. Το δεύτερο είχε και skills πολλά και σύν ότι τα skills στο 2 αναβαθμιζόντουσαν. Δηλαδή το έπαιρνε τον bone spear στο 2 και το έκανε συν 3. Και το έκανε συν 3, συν 10, συν 12. Ναι, ανέβαινε. Ανέβαινε. Ανέβαινε το πώς ανέβαινες και εσύ. Και σύν ότι μετά πειράζεις dexterity, stamina, vitality. Τώρα στα δίνει. Καθαρά από μόνο του μόλις πάρεις. Αυτό ήταν εμένα που με στεναχώρησε, γιατί μόλις είδα ότι δεν μπορώ να πειράξω στατιστικά, λέω μήπως θέλει το. Έγινε λίγο πιο casual. Φίλε, ναι, για να μπορεί να το παίξει ο καθένας. Αλλά εντάξει, ναι. Δεν είναι έτσι. Για μένα σε κάποια φάση ήταν. Από τη μέση και μετά, παραέγινε εύκολο το παιχνίδι. Παραέγινε εύκολο το παιχνίδι και με οποιονδήποτε και αν έπαιρνε. Δηλαδή σου λέει, μην πάρει τώρα πούμε, Witch Doctor και κάνει λάθο και τον στήσει κατά. Και τον κάνει όπως είχα κάνει εγώ, ας πούμε, αυτά που είχα κάνει με τον Νεκρομάντσερ. Ναι, και δεν μπορεί ο άλλος να το παίξει και το παρατήσει. Α, σου δείξω εγώ πώς γίνεται. Από μόνος μου, ας τα βάζω εγώ τα στατιστικά. Και μετά κάνει τα σκύλια όπως θέλεις εσύ. Παίξει τα όπως θέλεις. Ναι, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή. Εντάξει. Αποχειρισμό τέλειο. Γιατί εγώ το έπαιξα στο. Ναι, εγώ το έπαιξα στο PlayStation 3, δεν το έπαιξα στο PC. Ναι. Εσύ το έπαιξε στο PC. Εντάξει. Χειρισμό, gameplay και τα. Τούμπανο. Πιο γρήγορο. Δεν μου άρεσε το art direction που είχαν διαλέξει αυτό το διάβολο. Επειδή ήταν καρτουνιστικό. Έμοιαζε λίγο έτσι με cartoon, ναι. Το έχει η Blizzard στα παιχνίδια της αυτό, σε όλα. Είναι δηλαδή σήμερα τα παιχνίδια. Τα παλιά όμως ήταν οι χαρακτήρες λεπτεπίλεπτοι, ήταν λίγο πιο σκοτεινοί. Αυτό δεν μου έβγαζε αυτή τη σκοτεινιά. Δεν είχε σκοτεινιά, όχι. Είχε ωραία ατμόσφαιρα στα dungeons που έμπαινε, ναι. Και έξω από τα dungeons, αλλά δεν έβαζε αυτή τη μαυρίλα. Ναι. Βγάζαν τα δύο προηγούμενα. Τα δύο προηγούμενα, φίλε, πολύ μαύρη. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έβγαζα αυτό. Περίμενα δηλαδή να δω λεπτεπίλεπτο τον άντρα, ξέρω εγώ, τον χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει, που θα χειριζόμουν εγώ, με αυτή τη μαυρίλα και αυτή τη σκοτεινιά που έπρεπε να υπήρχε στα γραφικά του. Δεν ξέρω, στο art direction. Ήταν όμως ένα παιχνίδι που το έχουμε και αναφέρει κιόλα και στα παιχνίδια που μα είχαν απογοητεύσει, σε ένα παλιότερο βίντεο. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι που μα άρεσε πάρα πολύ, παρότι μα απογοήτευσε, έτσι. Εντάξει, καλό παιχνίδι. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Ναι, όχι, το ευχαριστήθηκα και εγώ δεν μπορώ να πω. Και εσύ δεν έχεις παίξει ακόμα το Reaper of Souls, στο οποίο έχουν κάνει φανταστική δουλειά. Είναι πολύ που λένε ότι. Και πιο σκοτεινό. Είναι πολύ που λένε ότι από εκεί ξεκινάει το Diablo. Απλά ναι. Αυτό που κάνανε με τα παλιά τους τα παιχνίδια. Δηλαδή πήρανε. Δηλαδή, σου λέει, κανένα συνοθήλευμα από όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή πήρανε. Πώς το λένε, το Warcraft. Το εικαστικό, έτσι, και το art direction, ναι. Γιατί πιστεύω από εκεί επηρεάστηκαν. Ε. Έτσι είναι το στυλ τους, δηλαδή και το StarCraft πάλι και αυτό σε καρτουνίστικο στυλ έρχεται. Κατάλαβες. Πλέον αυτή είναι η φάση της Blizzard. Ναι, οπότε, αλλά εμείς στα παλιά τα έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Τα έχουμε συνηθίσει αλλιώς, ναι. Μπορούσες. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις, δεν είσαι εσύ προγραμματιστής, ούτε εσύ είσαι με συνεταιρεία και δουλεύεις για να. Τώρα απλά λέω εγώ τι δεν μου άρεσε. Ναι, ναι. Αλλά σαν παιχνίδι πήγαινε νερό. Δηλαδή το έπαιζε μέχρι το τέλος άνετα. Δεν υπήρχε πρόβλημα στο να το τελειώσω δηλαδή και να το τερματίσω. Εντάξει, το ευχαριστήθηκα. Ναι, έγινε. Απλά δεν είδα αυτά που ήθελα να δω εγώ. Αυτό είναι το θέμα μου. Ήθελε λίγο και δυσκολία παραπάνω. Ναι. Ήθελε. Όλοι τη ζητήσαμε. Τώρα το να ξεκινήσει New Game Plus Plus και να δει δυσκολία. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι δεν όλο αυτό. Θα δει και τρελή δυσκολία. Δηλαδή όσο όταν τον παίχνει τον προχωρήσει. Ειδικά αν έχεις βγει μετά να κάνεις και λίγα online μόνο σου και να το ξαναξεκινήσεις σε πιο δύσκολο επίπεδο, πάλι δεν θα δυσκολευτείς. Ναι. Δεν θα δυσκολευτείς. Γιατί δίνει loot άπλετο, πιστεύω, και καλό loot. Έχεις ανεβάσει και τα level σου ήδη. Τα στατιστικά δεν πάνε ποτέ λάθος, πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Μετά εσύ παίζεις με τα skills σου τι θέλεις, ναι. Και τις αρέσεις και πιο πολύ. Τι θα χρησιμοποιείς. Κάτι που θέλω να πω πάντως και για τα τρία Diablo είναι ότι η διάρκεια τους είναι. Ικανοποιητική, εκπληκτικά ικανοποιητική δηλαδή. Yeah. Σε κρατάει το παιχνίδι και είναι και ένα παιχνίδι που έχει. Είναι μεγάλα, ρε. Είναι. Και τα τρία έχουν να θες να το ξαναπαίξει. Δηλαδή θα σε τραβήξει. Τώρα, άμα πάτε, ειδικά οι πιο νέοι που μπορεί να έχετε και κάποιο θέμα με τα γραφικά, δεν νομίζω να σας ξανατραβήξει. Αλλά το 2 μπορεί να σας ξανατραβήξει να του ρίξετε ένα δεύτερο playthrough. Ναι. Το Diablo δεν έχει γεράσει, κακά τα ψέματα. Έχει γεράσει πολύ, ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω και πάλι επειδή δεν κοιτάω γραφικά. Μου την έσπασε λιγάκι αυτή η μονοτονία. Πας περιπτώσει, ναι, όπως είπες και εσύ, δεν γινόταν ένα. Δηλαδή, όπως είναι το story και η εξέλιξη του παιχνιδιού τέτοια, δεν γινόταν να βγει κάπως αλλιώς. Ναι, μόνο με dungeon. Έπρεπε να ήταν έτσι.
Να δώσω και τώρα πρόσφατα που έχει βάλει η Blizzard, έδωσε ένα event στο Diablo το 3, για όσους θέλουν να ακόμα, ναι, στο οποίο το είχε κάνει και πέρσι για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια Diablo. Σου δίνει το Diablo, παίζεις δηλαδή στο Diablo το 3, το Diablo το 1, τα γραφικά του Diablo το 3, αλλά πιξελιασμένα, έτσι. Λίγο πιο... Οι κινήσεις, οι ήχοι όμως είναι ίδιοι από το Diablo το, ακόμα και τα τέτοια και τα health points σου που έχει δίπλα, ξέρω εγώ, είναι καθαρά από το Diablo το 1. Σου δίνει καθαρά και τα 16 dungeons να τα παίξεις και με τα 4 main bosses που υπάρχει, δηλαδή Butcher, Leoric, τον Archbishop Lazarus και τον Diablo, ναι, να τα βγάλεις. Έχει και κάποια δωράκια, όσοι τα είχαν πάρει από πέρσι είναι τα ίδια, δεν έχει κάτι καινούργιο δηλαδή να κάνεις, μόνο να ξαναπαίξεις, ας πούμε, τον Diablo το 1. Είναι για περιορισμένο χρόνο. Ναι, θα είναι μέχρι προς τα τέλη του Γενάρη, προς τη μέση του Γενάρη, δεν θυμάμαι. Τώρα από προχθές, 4 του μηνός βγήκε, το δώσανε να πεις. Απλά δεν είναι ότι θα υπάρχει για πάντα αυτό το πράγμα, ας πούμε, να μπαίνεις να το παίξεις όταν θέλεις και τα λοιπά. Και σου δίνει και ένα ωραίο pet, να τον έχεις έξω ένα μπούτσερ, σε μικρός. Ωραία. Κλείνοντας εμείς, γιατί αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, είπαμε αυτά που θέλαμε να πούμε, είπαμε τις εμπειρίες μας, πώς το βρήκαμε κτλ. Να πούμε κιόλας ότι το παιχνίδι, σαν Diablo 3, να κλείσουμε και με αυτό, έτσι. Αυτό μια... ήθελα να πω κι εγώ, ναι. Πες το, αφού σε έκοψα. Για το πόσο πούλησε, ας πούμε, έτσι. Μιλάμε για ρεκόρ τώρα, όχι. Ναι. Την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, στο PC, πούλησε 3 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια κόπιες. Την πρώτη μέρα, μέσα σε 24 ώρες. Γενικότερα, πούλησε 12 εκατομμύρια κόπιες σε όλες τις πλατφόρμες. Όπου και να βγήκε. Το 2012 αυτό. Ναι, το 2012. Ναι, ναι, ναι. Σαν τελικό, ρε παιδί μου, αποτέλεσμα, ας πούμε. Ναι, ναι. Όλη τη χρονιά πούλησε 12 εκατομμύρια. Και συνολικά. Όχι σε όλες τις πλατφόρμες. Συγγνώμη, στο PC 12 εκατομμύρια. Έτσι, μπερδεύτηκα εγώ. Και συνολικά σε όλες τις κονσόλες. Μαζί με το Reaper of Souls. Αφού βγήκε και το Reaper of Souls και τα λοιπά και κάνανε σούμα, τι έχει γίνει, έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια το παιχνίδι, παιδιά. Σε όλες τις πλατφόρμες. Μιλάμε για νούμερο τώρα τούμπανο. Ναι. 30 εκατομμύρια. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι επειδή δεν είδα εγώ αυτά που ήθελα στο Diablo 3, ότι είναι ένα αποτυχημένο Diablo. Είναι ένα εξαιρετικά πετυχημένο Diablo και το 3. Ναι. Απλά αν θα βγάλουν 4 τώρα, βάλτε να φτιάξουμε εμείς στατιστικά και αλλάξτε λίγο τις περιοχές. Είναι ένα πολύ δυνατό. Βασικά και πιο παιχνίδι δεν είναι δυνατό χαρτί. Ακόμα και για τις Blizzard. Ακόμα και για αυτούς, ας πούμε, που δεν ασχολούνται ούτε με τα MMO ούτε με τα strategy. Έχει τα δυνατά της χαρτιά. Δηλαδή σου προσφέρει. Έχει και σου online. Έχει παιχνίδια για όλους. Σου έχει παιχνίδια για όλους. Σου έχει για αυτούς που θέλουν να παίξουν MMO. Σου έχει strategy. Σου έχει ένα action RPG. Σου έχει παιχνίδι με κάρτες. Σου έχει MOBA. Παίζει μεγάλη μπάση. Εσύ είσαι της Blizzard. FPS, το Overwatch, παιχνιδάρα και αυτό. Να λέμε τώρα. Εσύ είσαι φαν της Blizzard, μεγάλος φαν και ίσως κάποια στιγμή να δείξω και τη συλλογή μου. Δεν έχω βέβαια συλλεκτικές και τέτοια, τα παιχνίδια από όλα που έχω, δηλαδή Diablo 2 και όλα αυτά. Ίσως κάποια στιγμή τα φέρω να τα δείξουμε στα παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, φίλες και φίλοι, για τη σειρά Diablo. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Μέχρι το επόμενο Diablo, stay joystick. Γεια σας.